Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και καλησπερίζουμε εδώ στο στούντιο της Δίων Τηλεόρασης τον κύριο Νίκο Σικλόγλου, που είναι ο πρόεδρος του Αριστοτελείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ρώμης. Καλησπέρα σας, κύριε Σικλόγλου. Καλησπέρα σας. Για να πούμε για άλλα ζητήματα, όχι αυτά που είδαμε πριν από λίγο με τις εκλογές στα περιφερειακά συμβούλια και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να δούμε την κοινωνία. Πόλη Ειρήνης, λοιπόν, η Κατερίνη. Να μας εξηγήσετε περαιτέρω το θέμα αυτό. Ακούστε με, πριν από μερικά χρόνια είχα πει ότι το Αριστοτέλειο Διεθνές Πολιτιστικό Ίδρυμα μετέχει σε μερικά προγράμματα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και την καταπολέμηση της διάκρισης. Και είπαμε λοιπόν, επειδή μετέχουν οι πόλεις σε αυτή την κίνηση, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που θέλησε ο ΟΗΕ να δώσει σημασία και αξία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς λοιπόν που μετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα είπαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Μπορεί όμως να κάνει κάτι. Τα είδαμε και πριν, τα ακούμε τώρα, τόση έτσι, ώρα τα έτσι. Ακούμε. Και είπαμε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι είναι τα παιδιά τους. Δηλαδή οι νέοι σας. Οι νέοι λοιπόν σαν πρωταγωνιστές μπορούν να συνεισφέρουν με πρακτικό τρόπο κάτι στα δύο αυτά θέματα τουλάχιστον. Και το θέμα ήταν πολύ απλό. Πού θα τους βρούμε τους νέους? Μα οι νέοι είναι στα σχολεία. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε να πάμε στα σχολεία, αλλά για να πάμε στα σχολεία πρέπει να έχουμε την σύμφωνη γνώμη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και σήμερα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον διευθυντή της, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια που είχε να μας ακούσει, γιατί επειδή η πόλη Ειρήνης που είναι η Κατερίνη είναι πραγματικότητα, και επειδή λοιπόν είπαμε ότι οι νέοι σας θα γίνουν πρωταγωνιστές, να λοιπόν που τώρα σήμερα συμφωνήσαμε, η Κατερίνη, δηλαδή η Πιερία, δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία, να γίνει ό,τι για την Ιταλία είναι η Περούτζια. Η Περούτζια, όταν κάνει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει την εκπαίδευση να κάνει καλύτερους νέους, έχουν σαν πειραματόζω, θα λέγαμε, την Περούτζια. Εμείς λοιπόν ονειρευτήκαμε, γιατί μας δώσατε την ευκαιρία, να γίνει η Μακεδονία, η Πιερία και συγκεκριμένα η πόλη της Κατερίνης, το πειραματόζωο για το Υπουργείο Παιδείας της χώρας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι η πόλη Ειρήνης έχει πρεσβευτάς ειρήνης. Τι είναι ο πρεσβευτής ειρήνης? Ο πρεσβευτής ειρήνης είναι ένας νέος που αποδέχεται να περάσουμε από το θεσμό της ιερής εκεχηρίας, δηλαδή του να σταματάμε τους πολέμους για να κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Περνάμε λοιπόν από τη στατική μορφή αυτού του θεσμού που είχε ζωή 12 αιώνες στην δυναμική του έκφραση. Και ποια είναι η δυναμική έκφραση? Ότι δηλαδή ο νέος είναι η εκεχηρία, η ιερή, αλλά είναι στο πρόσωπό του όμως. Αυτός είναι η ιερή εκεχηρία. Και τι κάνει λοιπόν αυτός για να δικαιολογήσει αυτόν τον θεσμό? Κάνει πράξεις ειρήνης. Και ποιες είναι οι αιτίες εχθροπραξίας? Είναι η πείνα και η δίψα. Είναι η διάκριση και η ταπείνωση. Άρα λοιπόν δίνουμε στον πρεσβευτή ειρήνης που είναι σε ένα σχολείο και το σχολείο του λέγεται κατά συνέπεια Πρεσβεία Ειρήνης και στην πόλη του που κατά συνέπεια επειδή φιλοξενεί πρεσβευτάς ειρήνης και έχει Πρεσβείας Ειρήνης γίνεται πόλη ειρήνης. Και λέμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα. Ένα από τα πιο απλά προγράμματα τα οποία εμείς κάνουμε σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την UNESCO είναι ότι θα θέλαμε οι 700.000 αμαία που έχουν ένα πατέρα και μια μάνα και μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ταπεινώνονται και βγαίνουν εκτός χορού κάθε 2 χρόνια όταν γίνονται Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες. Θέλουμε λοιπόν με την υπογραφή που θα βάζουν οι πρεσβευτές ειρήνης να κάνουν μια πράξη ειρήνης. Δηλαδή να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να αλλάξει, να καλυτερεύσει την convention, έτσι λέγεται αυτό, που υπογράφτηκε από 158 χώρες, μέσα και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν η νεολαία της Μακεδονίας, δηλαδή της Ελλάδος, λέει και απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα να έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες για άντρες, γυναίκες και αμαία. Που να έχουν όμως όχι μόνο όπως λέει η convention του ΟΗΕ και η οποία μπήκε σε εφαρμογή ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανθρώπινη αξία και την ίδια ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς λοιπόν με τη βοήθεια των νέων που υπογράφουν λέμε ότι θα έχουν και την ίδια αθλητική αξία. Κατά συνέπεια, αφού έχουμε την ίδια αθλητική αξία, ο Ολυμπιονίκης
και ο Παραλυμπιονίκης δεν θα λέγεται πλέον παρά, αφού έχει ήδη αθλητική αξία. Κατά συνέπεια, βγάζοντας λοιπόν το παρά, γίνεται ίσως και άξιος, οπότε λοιπόν δίνουμε αξία και σημασία σε ένα θεσμό που είναι καθαρά ελληνικός. Άρα λοιπόν, όπως οι γυναίκες κάναν 28 αιώνες για να είναι μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμείς λέμε λοιπόν ότι οι παραλυτές, όπως τους λένε, αυτή λοιπόν η αμαία που είναι αξιόλογοι και ξεπερνούν τον εαυτό τους και είναι παράδειγμα προς μίμηση για αυτούς που έχουν τα πάντα αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν τα ίδια που κάνουν αυτοί, όπως ο Όσκαρ Πιστόριος που είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει πλέον να μην κάνουμε δήθεν ότι τους αγαπάμε και τους συμπαθούμε, αλλά δίνουμε στους νέους, όχι στους δημάρχους, όχι στην κυβέρνηση, στους νέους της πόλης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ελλάδος, της Ευρώπης, να πάμε στον ΟΗΕ με τις υπογραφές που θα υπογράψουν οι νέοι μας για να απαιτήσουμε ένα αξιόλογο πράγμα. Τώρα θα σας ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους, από τους μαθητές, αν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι πρεσβευτές ειρήνης οι μαθητές. Και βέβαια. Εμείς το αρχίσαμε αυτό το εγχείρημα από την Ιταλία. Το πήγαμε στη Γερμανία, πήγαμε στη Σλοβακία. Έχουμε αντιπροσωπεία στην Ιαπωνία και στην Ινδία, πήγαμε και στην Αμερική. Θελήσαμε οι νέοι των αποδήμων Ελλήνων να, επειδή μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες και θεσμό ελληνικό, να είναι μέτοχοι και να είναι οι πρώτοι στα σχολεία των άλλων χωρών για να νιώθουν υπερηφάνεια και να μην ντρέπονται που είναι Έλληνες, γιατί αυτός είναι θεσμός καθαρά ελληνικός, και να πούμε ότι επειδή παραποίησαν οι έξυπνοι του κόσμου, οι πληρωμένοι, και πήγαν και το έκαναν παραλίμπικ. Δηλαδή το παραλίμπικ είναι μία λέξη που δεν υπάρχει. Είναι τραυματισμένη λέξη του Ολύμπ. Ο Όλυμπος δηλαδή τραυματίζεται και γίνεται λίμπικ. Βάζουν και το παρά που είναι μία λέξη που παραποιεί την ουσία και ουσιαστικά δουλεύει τους ανθρώπους. Δεν τους λέει την αλήθεια. Και οι νέοι λοιπόν λένε, δείξτε μας εμάς τον δρόμο, να σας δείξουμε εμείς τη λύση για να κάνουμε μία πράξη ευγένειας και μία πράξη ειρήνης. Δηλαδή εξαφανίζοντας ένα βασικό θέμα της διάκρισης σε παγκόσμια κλίμακα. Φανταστείτε λοιπόν τα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι, πόσο θα χαρούνε και πόσο θα νιώσουν όμορφα όταν έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα τόσο απλό που με μία υπογραφή ο μαθητής θα μπορεί να συμβάλλει ώστε λοιπόν η διεθνής κοινότητα να αποκτήσει γνώση και επίγνωση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα απαγορεύει αυτούς που δεν ξέρουν να κάνουν χρήση του παρά ή την παραποιούνε. Έχουμε δικαίωμα εμείς να απαιτήσουμε αυτοί που χρησιμοποιούν τη λέξη παρά και την τραυματισμένη λέξη limbic να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Και κάνοντας έτσι, εκπαιδεύουμε τους νέους και αποκαθιστούμε μια αλήθεια και δεν περιμένουμε άλλα 200, άλλους 28 αιώνες για να βάλουμε και τους ανθρώπους αυτούς να είναι ίδιοι με εμάς. Τα άτομα με αναπηρία είναι μαζί σας. Και βέβαια. Θα ήταν αστείο να μην είναι. Γιατί ο Όσκαρ Πιστόριος το 2008 με νομική παρέμβαση νίκησε χρησιμοποιώντας το ίδιο τέχνασμα που εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε ότι και είπανε ότι σου δίνουμε τη δυνατότητα να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες με τους κανονικούς ανθρώπους, αυτούς δηλαδή που είναι τέλειοι. Αυτό όμως δεν είναι κανονικό. Γιατί αυτός είναι χωρίς πόδια. Άρα λοιπόν, αν έχει ήδη αξία αθλητική, δεν χρειάζεται να συναγωνιστεί με κάποιον ο οποίος είναι αρτιμελής. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το βασικό εγχείρημα. Και όπως είπατε, βεβαίως, οι μαθητές έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για αυτό το. Πήγαμε υπογραφές στον ΟΗΕ. Πόσες υπογραφές? Χιλιάδες υπογραφές. Χιλιάδες. Έχουμε τη στήριξη 20 Νόμπελ Ειρήνης, Γκορμπατσόφ, Βαλέσα, Μπέτι Γουίλιαμς, Ρικομπέρτα Μεντζού. Δεν το θυμάμαι όλους, αλλά αυτοί όμως έχουν υπογράψει αυτό το appeal των νέων πρεσβευτών ειρήνης. Μπορούμε να το δούμε δηλαδή και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ή είναι? Εγώ θέλω να ελπίζω, γιατί αυτό έγινε από το 2000, αρχίσαμε αυτό τον αγώνα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν γίνονται σε μία μέρα. Αλλά ελπίζουμε όμως στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες να ακουστεί η φωνή τους, γιατί εμείς θέλουμε οι νέοι να πάνε στον ΟΗΕ και στην UNESCO να απαιτήσουν και από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή αυτό ακριβώς. Να κάνουν δηλαδή κάτι πολύ απλό. Εκπαιδευτικό μεν, αλλά που όμως να εξαλείπτει μία από τις αιτίες, από τις δύο,
που είναι αιτίες εχθροπραξίας. Και τόσο σημαντικό. Λοιπόν, να δούμε τώρα, κύριε Σικλόγλου, και το θέμα του σχολείου του Ολύμπου. Έχει βαλτώσει τελικά αυτό το σχέδιο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ασφαλώς όχι. Αλλά πριν όμως πάμε σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, ναι, που ήρθε από έξω, από τους νέους ανθρώπους του εξωτερικού. Οι Έλληνες μαθητές, οι Έλληνες νέοι, οι εκτός Ελλάδος, επειδή λοιπόν πονούν και αγαπούν την πατρίδα και θέλουν λοιπόν να συνεισφέρουν κάτι, επειδή το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της πείνας για τους άλλους, τους πεινασμένους, εμείς κάναμε και το πρόγραμμα που λέγεται «Αυτός είναι ο άλλος μου αδερφός». Εμείς λοιπόν καλέσαμε τους νέους, αφού έδειξαν ενδιαφέρον, αυτοί λοιπόν να εκδηλώσουν την αγάπη για τα αδέρφια τους στην Ελλάδα, δηλαδή οι απόδημοι από όλο τον κόσμο, και όχι μόνο, και άλλοι, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αγάπη και να βοηθήσουν τα άλλα τους αδέρφια εδώ έμπρακτα. Αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά. Φυσικά. Και θα πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους. Φυσικά. Το δεύτερο πράγμα, αυτό που με ρωτήσατε, δεν βάλτωσε. Απλά χρειάστηκε χρόνος. Ο χρόνος είναι αμορτισέρ για όσους δεν είναι έτοιμοι. Γιατί οι κραδασμοί, όταν γίνεται κάτι πολύ μεγάλο, αυτό λοιπόν προκαλεί. Και ο κόσμος δεν το αντέχει, δεν το μπορεί. Άρα λοιπόν, όπως για το αυτοκίνητο, τώρα έχουμε μια λακκούβα, έχουμε τα αμορτισέρ, ναι, ο χρόνος λοιπόν μας βοήθησε σαν αμορτισέρ να το καταλάβετε εδώ σιγά σιγά και κάναμε 4-5 χρόνια όπως λένε μερικοί. Αλλά τώρα ήρθα εδώ για να πάρω τα τοπογραφικά σε μορφή ψηφιακή, γιατί επιστρέφοντας στη Ρώμη, ο πρόεδρος των αρχιτεκτών της Ρώμης και η αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου La Sapienza, που είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης με 150.000, που είναι σύμμαχοί μας, που ήρθαν εδώ όχι μία, αλλά περισσότερες φορές, θα πάρουν αυτά τα στοιχεία, τα οποία για να μας τα δώσουν οι Δήμοι υποφέραμε λίγο, αλλά όμως τα πήραμε. Είναι και το ελληνικό σύστημα. Δεν πειράζει, εγώ το καταλαβαίνω. Είπαμε, κραδασμός, ο χρόνος απαλύνει τις πληγές, επιτρέπει τους ανθρώπους να καταλάβουν. Οπότε λοιπόν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία τώρα και εγώ επιστρέφω στη Ρώμη να δώσω αυτό το ψηφιακό, σε ψηφιακή μορφή, τους χώρους που θα γίνει ο παγκόσμιος διαγωνισμός, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να προετοιμάσουν αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Όπου λοιπόν σημαίνει ότι μπαίνουμε πλέον στην πρακτική, στο πρακτικό βήμα, το επόμενο. Και ποιο είναι αυτό? Παγκόσμιος διαγωνισμός, που σημαίνει ότι η Φίλιος θα παραμιλάει για μας. Δηλαδή, θα μελετήσουν την ιστορία του Ολύμπου, θα μελετήσουν την ιστορία και τη μυθολογία του Ολύμπου, θα μελετήσουν ό,τι έχει σχέση με τον Όλυμπο, για να μπορέσουν να κάνουν ένα διαγωνισμό, να μας προτείνουν πώς θα βλέπανε αυτήν τη δομή του Διεθνούς Κέντρου Κλασικών Σπουδών, γιατί εμένα δεν μου χωράει στο κεφάλι η ιδέα ότι η Αμερική, που έχει 200 χρόνια ιστορία, μέσα στην Αθήνα έχει το Αμερικανικό Σχολείο Κλασικών Σπουδών. Και εμείς που δώσαμε τα φώτα και εμείς επιτρέψαμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το νου, δεν έχουμε Διεθνές Κέντρο Κλασικών Σπουδών. Αυτό θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε αμέσως, δηλαδή αρχίζουμε από αύριο, για να προετοιμάσουμε το Διεθνές Συνέδριο Μυθολογίας με 2.000 επιστήμονες, οι δήμονες της Ιφιλίου που θα έρθουν εδώ, για να μας δείξουν με τις γνώσεις τους γιατί είναι τόσο σημαντικό, για να διαλέξουμε αυτούς που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο που όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου να έχουν ενδιαφέρον. Και εγώ βρέθηκα στην UNESCO για την Παγκόσμια ημέρα της Φιλοσοφίας, που ήταν 15 του Νοεμβρίου, και έκανα πρόταση σαν Διεθνές Πολιτιστικό Ίδρυμα Αριστοτέλειων να μην έχουμε μόνο Παγκόσμια ημέρα Φιλοσοφίας, γιατί αυτοί θέλουν να εντάξουν στα παιδιά 8, 10, 12 ετών φιλοσοφία. Εδώ δεν το καταλαβαίνουν οι μεγάλοι, θα το καταλάβουν αυτά τα παιδιά. Εμείς όμως, η Ελλάδα δηλαδή, εισήγαγε το θεσμό της μυθολογίας για να εξηγεί τα φαινόμενα τα οποία μας περιτριγυρίζουν, που είναι βασικά η όμορφη φάση της μυθολογίας, για να μπορέσει λοιπόν, της φιλοσοφίας, για να μπορέσουν οι νέοι να ακούσουν, να καταλάβουν, ώστε λοιπόν σιγά σιγά από τη μυθολογία να περνάνε στο στάδιο της φιλοσοφίας. Και αυτό έγινε στην Ειρίνα Μπόκοβα, την Director General, η οποία είναι ασφαλώς από τη Βουλγαρία. Και είπαμε λοιπόν, με τη βοήθεια της Βουλγαρίας, που είναι πάνω από εμάς. Άρα λοιπόν εντάσσουμε μέσα τις βαλκανικές χώρες. Και με τη βοήθεια της Ιταλίας, δηλαδή κάνοντας μία πολιτιστική συμμαχία, εμείς λοιπόν
Κάναμε την πρόταση στην UNESCO, ερχόμαστε εδώ και τη δορίζουμε στην τοπική κοινωνία, ώστε λοιπόν εμείς οι δύο να γίνουμε partners, να πάμε στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα δηλαδή, και αυτή η πρόταση να γίνει μέσα από την κυβέρνηση για να δώσουμε αξία στην πολιτεία, στην Ελλάδα δηλαδή, ώστε λοιπόν αυτό που μας ανήκει δικαιωματικά, που είναι η μυθολογία αλλά και η φιλοσοφία, να μπορέσουμε εμείς, προκάνοντας την πρόταση αυτή και συνεργαζόμενοι με Ιταλία, Βουλγαρία, δηλαδή Βαλκάνια και Ευρωμεσόγειο, να μπορέσουμε λοιπόν να την βάλουμε σαν θεσμό από, το επόμενο, από τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τον επόμενο χρόνο θα θέλαμε να έχουμε το πρώτο δείγμα γραφής, ώστε λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα μυθολογίας να είναι δώρο δικό σας, από εδώ δηλαδή, προς την Ιφίλιο μέσα από την UNESCO. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε 200 χώρες που θα είναι σύμμαχοί μας με την αιγίδα της UNESCO. Δηλαδή που θα πολλαπλασιάζει τους αριθμούς που εμείς έχουμε. Και βεβαίως όλοι μπορούμε να σκεφτούμε τι σημαίνει η λειτουργία του πανεπιστημίου αυτού εδώ και τι ωφέλη μπορεί να έχει για τον τόπο. Γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να κοιτάμε και από εκεί και πέρα τι γίνεται, έτσι δεν είναι? Επειδή όμως η λέξη πανεπιστήμιο προκαλεί αλλεργία σε μερικούς οι οποίοι δεν σκέφτονται. Το ξέρω. Δεν πρόκειται να κάνουμε είχαμε πανεπιστήμιο. Και το θέμα της στη Βουλή. Δεν είπαμε ότι κάνουμε πανεπιστήμιο. Είπαμε ότι είναι Διεθνές Κέντρο Κλασικών Σπουδών. Ό,τι δηλαδή υπάρχει στην Ολυμπία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι θα ήθελα να πάνε να μελετήσουν γιατί γίνεται, γιατί δίνεται το μάστερ αυτό στην Ολυμπία που γεννήθηκε από τον Όλυμπο, διότι οι Δωρεείς λέει πήραν τον Δία και τον πήγαν στην Ολυμπία και έγινε η Ολυμπία, Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ. Και κάνουν αυτό το πράγμα ήδη. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν στεναχωρηθήκανε γιατί κάτω από το ποτάμι έγινε αυτό και γίνεται και δουλεύει αυτό το μάστερ, και το οποίο μάστερ δεν το πληρώνει η πολιτεία, το πληρώνει ένα ίδρυμα του Λάτσι. Και ρωτάω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτό το ερώτημα για εδώ, γιατί λοιπόν εσείς δεν μπορείτε να έχετε το δικαίωμα να έχετε ένα διεθνές κέντρο κλασικών σπουδών, αφού από εδώ αρχίζουν όλα? Και αφού λοιπόν η διεθνή κοινότητα θέλει να έρθει εδώ, γιατί λοιπόν αυτό γίνεται στην Ολυμπία και δεν μπορεί να γίνει από εδώ πέρα? Θα παίρνουμε λοιπόν, θα πάρουμε το χεράκι ενός άλλου πανεπιστημίου, των Ιωαννίνων ενδεχομένως, του Απιθύτα όταν είναι έτοιμο, ή ένα άλλο πανεπιστήμιο από την Κρήτη όπου εγώ βρέθηκα, να το απλώσουμε, να το φέρουμε μέχρι εδώ πέρα, για να μας δώσει το ίδιο νομικό πλαίσιο το οποίο ήδη είναι ενισχύ. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλο, ώσπου να κάνουμε και το άλλο. Αλλά τώρα δηλαδή εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά σε ένα άλλο μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτό λοιπόν το όραμα είναι μεγάλο και δεν μικραίνει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το μικρύνει, γιατί κανείς δεν έχει την δυνατότητα να καταλάβει το μέγεθός του. Άρα λοιπόν η Ελλάδα για να αισθάνεται αξιοπρεπής και για να έχουμε λοιπόν να δώσουμε την αξιοπρέπεια στους Έλληνες, στους απανταχού Έλληνες, μέσα και έξω από την Ελλάδα, θέλουμε λοιπόν εμάς να μας πληρώνουν μισό ευρώ για κάθε τι ελληνικό, σαν royalty, σαν copyright, γιατί έρχονται, μας παίρνουν, μας κλέβουν και φεύγουν και δεν μας υπολογίζουν. Όταν όμως γίνει αυτό και εμείς δεχόμαστε εδώ και φιλοξενούμε τη διεθνή κοινότητα, αυτό σημαίνει ότι η διεθνή κοινότητα θα μάθει για μας, θα μας ευχαριστήσει για τη φιλοξενία, γιατί πρέπει να μάθουμε και αυτό, και εν συνεχεία η Ελλάδα και οι Έλληνες να αποκτήσουν την έγκλη, τη χαμένη έγκλη. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οικονομία, ο άνθρωπος είναι και πνεύμα, είναι και ψυχή. Άρα λοιπόν αρχίζουμε από το Α, και το Α είναι άνθρωπος. Αν λοιπόν εγώ γίνω οτιδήποτε και δεν είμαι άνθρωπος, εγώ δεν έχω καμία απολύτως αξία. Ο άνθρωπος που στερείται της ηθικής και της ανθρώπινης ύπαρξής του είναι ο πιο επικίνδυνος στην Ιφίλιο. Και με τα νέα τα οποία βλέπετε και ακούτε, καταλαβαίνετε γιατί αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι με τα πολλά πτυχία που δεν έχουν ανθρωπιά, που δεν έχουν μέτρο, γι' αυτό λοιπόν έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ενδιαφέρουσες λοιπόν εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σικλόγλου, που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που με δεχτήκατε.